Ο γενικός ελεγχτής επιτέλους γυρώνεται πλήρως από το Διεθνή Οργανισμό Ανωτάτων Ελεγχτικών Ιδρυμάτων, INTOSAI, αναφορικά με την άμεση πρόσβασή του σε έγγραφα και πληροφόρηση, χωρίς κανένα περιορισμό για σκοπούς διαφάνειας. Ως κίνημα υπολόγων συνεργασία πολιτών, χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη από τον INTOSAI, ο οποίος δικαιώνει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Στην ανακοίνωση του INTOSAI αναφέρεται ότι συμμερίζονται τις ανησυχίες της ελεγχτικής υπηρεσίας που προκύπτουν εξαιτίας των περιορισμών που τέθηκαν σχετικά με το δικαίωμά της στην πρόσβαση πληροφοριών άμεσα και χωρίς περιορισμό για την ορθή εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της. Ο περιορισμός αυτός, αν και έχει ονομαστεί προσωρινός, είναι αντίθετος με το πνεύμα των διακηρύξεων της Λίμα και του Μεξικού. Για ακόμη μια φορά τονίζουμε πως ο Γενικός Ελεγχτής, βάσει των αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από το Σύνταγμα, το οποίο υπερέχει οποιασδήποτε νομοθεσίας, έχει κάθε δικαίωμα να διεξάγει έλεγχο στο εν λόγω πρόγραμμα. Η όποια παρεμπόδιση στο έργο του Γενικού Ελεγχτή για διερεύνηση σκανδάλων και ιδιαίτερα για το μεγάλο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων είναι απαράδεκτη, θέτει περιορισμού στην ανεξαρτησία της ελεγχτικής υπηρεσίας και υποσκάπτει το κράτος δικαίου. Καλούμε την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τη σύσταση του INTOSAI και να επιτρέψει άμεσα την πρόσβαση του Γενικού Ελεγχτή στους φακέλους του ΚΕΠ. Είναι σημαντικό να επιληθεί άμεσα το ζήτημα που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη λογοδοσία. Εμείς από την πλευρά μας διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι θα συνεχίσουμε να ζητούμε πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία σε θέματα δημοσίου συμφέροντος.